Καλώς ήρθατε λοιπόν για ένα ακόμη βίντεο. Στο σημερινό βίντεο έχουμε ένα UPS σε συνέχεια του προηγούμενου μας βίντεο, όπου είδαμε πώς μπορούμε να επισκευάσουμε ένα UPS και να το αλλάξουμε την μπαταρία. Εδώ έχουμε το Bitmore Line UPS Series U1200 LCD. Υπάρχει και μεγαλύτερο, το συγκεκριμένο είναι 1200VA, είναι για 600W υπολογιστή και στο σύνολο των συσκευών που έχετε. Είναι λίγο στριμωχτά τα πράγματα γιατί είναι μεγάλο το κουτί. Είναι περίπου 4,35 κιλά καθαρά η συσκευή. Έχει εγγύηση 2 έτη. Προτιμήσαμε το συγκεκριμένο UPS καθώς ήταν αρκετά οικονομικό. Μας βγήκε από το U στα 91 ευρώ, από τα 120 περίπου αν θυμάμαι καλά, που είχε αρχική τιμή χωρίς την έκπτωση. Εμπιστευτήκαμε την Bitmore γιατί έχουμε το μικρότερο μοντέλο πάρα πολλά χρόνια και δουλεύει άψογα και είμαστε και σε μια περιοχή όπου έχει αρκετά θέματα η ΔΕΗ, έχουμε συνεχείς διακοπές, αυξομοιώσεις στις τάσεις, οπότε είναι επιβεβλημένη η χρήση ενός καλού UPS. Δεν είναι από τα καλύτερα που υπάρχουν στην αγορά, υπάρχουν φυσικά και τα APC, τα οποία είναι κορυφαία αλλά πληρώνεις και αντίστοιχα. Θα δούμε το συγκεκριμένο, ελπίζουμε να είναι αντίστοιχο με το μικρότερο μοντέλο. Για το μικρότερο μοντέλο θα βρείτε link στην περιγραφή. Πάμε να το δούμε στη συσκευασία και στη συνέχεια να το ανοίξουμε. Μας λέει ότι είναι η ίδια σειρά, είναι μεγάλη σειρά, περιλαμβάνει δύο μπαταρίες των 12V στα 7A κάθε μία. Μας λέει ότι έχει LCD οθόνη, υπάρχει και έκδοση χωρίς την οθόνη, αλλά δεν έχει μεγάλη διαφορά στη τιμή, οπότε θα έλεγα πάρτε την οθόνη. Έχει τρεις Suco μπρίζες από πίσω, έχει προστασία για το τηλέφωνο, USB port για να συνδέεται με τον υπολογιστή προκειμένου να βλέπετε κάποιες επιπλέον πληροφορίες πέρα από αυτές που δείχνει στην οθόνη. Γενικά η οθόνη του είναι αρκετά ευανάγνωστη και έχει αρκετές πληροφορίες, όμως μέσα από το λογισμικό μπορείτε να δείτε επιπλέον πράγματα και φυσικά μπορείτε να ρυθμίσετε να κάνει πράγματα. Για παράδειγμα, εάν διακοπεί το ρεύμα μπορείτε να το ρυθμίσετε να κλείνει πριν αδειάσει το UPS, αν έχετε για παράδειγμα ανοιχτό τον υπολογιστή και έχετε πάει κάπου αλλού. Το software είναι δωρεάν, φαντάζομαι θα είναι αντίστοιχο με αυτό που υπήρχε στο μικρότερο UPS. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λογικά και άλλα software, θα το δούμε στη συνέχεια του βίντεο. Γενικά αυτά είναι στη συσκευασία, 2 χρόνια εγγύηση. Δεν έχει και πολλά πράγματα η συσκευασία γύρω γύρω, θα δούμε μόνο το πλαϊνό, αν τα καταφέρουμε να χωρέσει στην κάμερα. Εδώ χωράει. Μας λέει έχει είσοδο, έξοδο, πώς το βλέπετε από πίσω. Προστασία τηλεφώνου είναι στο 1, μάλλον εδώ είμαστε, αυτό είναι το 2200VA. Εδώ είμαστε, προστασία τηλεφώνου, 3 μπρίζες Suco και εδώ είναι που παίρνει το ρεύμα, μας λέει ποιο μοντέλο είναι. Πάμε να δούμε και από την πίσω μεριά κάποιες περισσότερες πληροφορίες, είναι σχετικά βαρύ. Εδώ τα βλέπετε λίγο περίεργα, καθώς είχαν τη φανή ιδέα να μας το στείλουν απευθείας με αυτό το κουτί και είχαν κολλήσει εδώ τα αυτοκόλλητα της μεταφορικής. Τα ξεκόλλησα όσο γίνεται προκειμένου να μπορέσετε να τα δείτε. Υπάρχει σε δύο γλώσσες, αγγλικά και ελληνικά, εμείς τα πάμε στα ελληνικά. 1200VA 600W, η τάση είναι στα 230 για το δίκτυο εννοεί. Το εύρος της τάσης είναι από τα 170 μέχρι τα 280. Διάφορες επιπλέον πληροφορίες. Τύπος μπαταρίας. Στο μικρό αυτό που έχουμε εμείς εδώ αυτή τη στιγμή, μικρό, το μικρό της σειράς μάλλον, 12V επί 7A κάθε μπαταρία έχει δύο μπαταρίες, στη μεγαλύτερη έκδοση 12V επί 9A κάθε μία. Χρόνος επαναφόρτισης 6 ώρες στο 90%. Λοιπόν, στη συνέχεια έχει κάποιες άλλες πληροφορίες, έχει ηχητικές προειδοποιήσεις, πάρα πολύ χρήσιμες, αν και μερικές φορές μπορεί να γίνουν λίγο σπαστικές. Νομίζω μπορείτε να τις βγάλετε από το λογισμικό, εγώ τις έχω στο μικρό που έχω συνδεδεμένο. Μας λέει ότι έχει πλήρης προστασία, καθαρό βάρος, 8,9 κιλά μας λέει. Δεν ξέρω γιατί γράφει 4,35 στο site της U, αν και νομίζω τα 8,9 που λέει εδώ είναι τα πραγματικά γιατί είναι αρκετά βαρύ. Όντως τα 4,3 μου φάνηκαν πολύ ελαφριά. Μας λέει τις θερμοκρασίες λειτουργίας 0-40 βαθμούς Κελσίου, θόρυβος λιγότερο από 40 δεσιμπέλ, αυτό θα το δούμε γιατί είναι σχετικά μεγαλούτσικο UPS, οπότε μπορεί να έχει και ανεμιστήρες, θα το δούμε στη συνέχεια πως είναι, ένδειξης φόρτισης, λειτουργία μπαταριών και τα λοιπά. Μας λέει ότι έχει και manual και στα ελληνικά και ήρθε η ώρα να το ανοίξουμε. Πάμε στην πάνω μεριά για να ανοίξουμε πάλι το πλάνο. Είμαστε λίγο στριμωχτά αυτή τη στιγμή. Είναι αρκετά ογκώδες. Αλλά όταν θες μέγεθος, αναγκαστικά το πληρώνεις, ειδικά στο UPS. Η θέση του θα είναι στο πάτωμα.
Για να δούμε αρχικά τι περιλαμβάνεται. Εντάξει, δεν νομίζω και πολλά πράγματα. Καλώδιο τροφοδοσίας. Κλασικό καλώδιο, δεν έχει και πολλά πράγματα. Έχουμε τις οδηγίες κρίσης. Βλέπουμε ότι έχει και στα ελληνικά. Είναι αντίστοιχες με το μικρό. Νομίζω είναι ακριβώς ίδιες. Τόσα χρόνια δεν πρέπει να έχει αλλάξει και κάτι. Μισό ελληνικά, μισό αγγλικά. Με μια γρήγορη ματιά που το βλέπω είναι ακριβώς ίδιο. Να, το 650 είναι το άλλο που έχω, το μικρό. Το έχω ανανεώσει, θα το τσεκάρετε και στο βίντεο που θα σας έχω στην περιγραφή πώς το ανανεώνετε. Okay. Μας λέει ότι το συγκεκριμένο UPS, εάν το έχουμε με φορτίο 100W, μπορεί να αντέξει 30 με 40 λεπτά. Θα το δοκιμάσουμε. Και τώρα ήρθε η ώρα να το βγάλουμε. Και αφού καταφέραμε και το βγάλαμε από τη συσκευασία, πάμε να δούμε κάποια πραγματάκια. Αυτό είναι το UPS, δεν χωράει καλά στο πλάνο, θα το δείτε στη συνέχεια και τοποθετημένο. Εδώ είναι η οθόνη, να βγάλουμε το πλαστικό. Πολύ ωραία και διακριτική. Όταν είναι σβηστή δεν φαίνεται, φαίνεται το γυαλιστερό πλαστικό. Εδώ έχουμε το power, θα το ανάψουμε στη συνέχεια. Α, ας το πατήσουμε και τώρα να δούμε αν έχει. Εντάξει, αυτή τη στιγμή δεν είναι στο ρεύμα, για αυτό χτυπάει. Δίνει στα 226W, βλέπουμε και το φορτίο. Θα την δούμε αναλυτικότερα την οθόνη στη συνέχεια. Το κλείνουμε. Κάνει ένα μικρό θόρυβο όταν δουλεύει χωρίς να είναι στην πρίζα ή όταν είναι κομμένο το ρεύμα. Αλλά νομίζω ότι για μια τέτοια κατάσταση, εντάξει, είναι ικανοποιητικός ο θόρυβος. Η ποιότητα των πλαστικών είναι αρκετά καλή για αυτή την κατηγορία. Δεν είναι η κορυφαία, δηλαδή ότι θα το πιάνεις και θα λες ένα super, super ποιοτικό πλαστικό. Αλλά είναι κάτι παραπάνω από OK, ειδικά σε αυτή την τιμή. Ένα ακόμα θετικό, η θύρα USB δεν είναι από την μπροστά μεριά όπως είναι στο μικρό μοντέλο, προκειμένου να συνδέεται στον υπολογιστή. Και είναι πολύ καλό αυτό. Πάμε να το δούμε από την πίσω μεριά. Και αφού αλλάξαμε μπαταρία στην κάμερα, πάμε να το δούμε λοιπόν και από την πίσω μεριά που μας ενδιαφέρει. Το θετικό, η USB θύρα είναι από την πίσω μεριά, χρησιμοποιεί το USB που έχουν οι εκτυπωτές. Αρνητικό το ότι δεν έχει το καλώδιο μέσα, δηλαδή όταν αγοράζεις μια συσκευή κοντά στα 100 ευρώ, το θεωρώ απαράδεκτο να μην έχει μέσα ένα καλώδιο USB. Βάλ το ρε φίλε, ας είναι έτοιμο και βάλε 1-2 ευρώ παραπάνω στην τιμή. Εδώ έχουμε τις θύρες που είναι για το τηλέφωνο. Εδώ έχουμε τα τρία σούκο και εδώ έχουμε την παροχή προκειμένου να παίρνει ρεύμα το UPS μας. Η σωστή σύνδεση είναι να το συνδέουμε απευθείας στην πρίζα, όχι πάνω σε πολύ μπριζό και στη συνέχεια να συνδέουμε τις διάφορες συσκευές πάνω στο UPS. Μπορούμε να το βάλουμε πάνω στην πρίζα και από εκεί να βάλουμε ένα πολύ μπριζό. Αυτό είναι που ενδείκνυται. Πολλοί το τηρούν, κάποιοι δεν το τηρούν. Για μένα το πιο σωστό είναι βάλτε το στην πρίζα, βάλτε μόνο τον υπολογιστή πάνω σε αυτό, υπολογιστή και οθόνη. Τα σημαντικά σας πράγματα, πάση θυσία μην βάλετε εκτυπωτή. Για κανένα λόγο, τραβάει απότομα ρεύμα, ειδικά ο λέιζερ, οπότε μπορεί να έχετε διάφορα θέματα. Πάμε να το συνδέσουμε λοιπόν και να δούμε πώς είναι στη λειτουργία. Και πάμε να εξηγήσουμε λίγο τι σημαίνουν οι βασικές ενδείξεις που έχει η οθόνη. Εδώ βλέπετε τα μηδενικά, την τάση του ρεύματος που έρχεται, εδώ την τάση του ρεύματος που βγάζει η συσκευή. Εδώ επίσης είναι πολύ σημαντικό, το κάτω δείχνει πόσο έχει μπαταρία ακόμη μέσα. Αυτή τη στιγμή έχει 3 γραμμές, ακούτε και τους θορύβους. Αυτή τη στιγμή λειτουργεί σαν να μην είναι καθόλου πάνω στην πρίζα. Βασικά δεν είναι στην πρίζα, είναι σαν να έχει διακοπή ρεύματος. Και πάνω αυτός εδώ ο δείκτης μας δείχνει το φορτίο, δηλαδή πόσο τραβάνε οι συσκευές που έχουμε συνδεδεμένες στο UPS. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω συνδεδεμένο κάτι. Παρ' όλα αυτά μας δείχνει το μικρότερο δυνατό, τη μία γραμμή. Επίσης μας δείχνει ότι χρησιμοποιεί το backup, δηλαδή ότι χρησιμοποιεί την μπαταρία του για να λειτουργήσει. Έχει κάποιες ακόμα ενδείξεις ανάλογα με την περίπτωση τι γίνεται εκείνη τη στιγμή, αν χρησιμοποιεί το AVR και τα σχετικά, line mode εάν είναι στο ρεύμα και λειτουργεί κανονικά. Και εδώ να δούμε λίγο την οθόνη σε λειτουργία. Στα αριστερά το 232 είναι η τάση που μπαίνει στο UPS, το δεξιά είναι το output, η τάση που βγαίνει από το UPS. Κάτω αριστερά βλέπετε το line mode, σημαίνει ότι είναι στο ρεύμα και λειτουργεί κανονικά. Δεν έχει εμπλακεί η μπαταρία αυτή τη στιγμή. Ενώ κοιτάζοντας κάτω δεξιά μπορούμε να δούμε δύο ενδείξεις. Η μία είναι το φορτίο, δηλαδή πόσο ενέργεια βγάζει, πόσο τραβάνε οι συσκευές που είναι συνδεδεμένες πάνω στο UPS. Λίγα πράγματα αυτή τη στιγμή. Ο υπολογιστής είναι σε μια φάση αναμονής θα έλεγα. Και ακριβώς από κάτω βλέπουμε την μπαταρία, πόσο φορτισμένη είναι. Εάν για παράδειγμα κοπεί το ρεύμα και συνεχίσει να λειτουργεί ο υπολογιστής μας και τραβάει ενέργεια από την μπαταρία, θα αρχίσει σιγά σιγά να μειώνονται οι μπάρες.
Και πάμε να δούμε το λογισμικό και κάποια ακόμα πραγματάκια. Αρχικά εδώ πέρα βλέπετε τη σελίδα του στο U. Σε όλα τα υπόλοιπα καταστήματα πάλι ακριβώς τα ίδια θα βρείτε. Βλέπετε πόσο κοστίζει. Επίσης να πούμε ότι υπάρχει το αντίστοιχο μοντέλο που απλά του λείπει η οθόνη. Το έχουμε εδώ και η τιμή του είναι ακριβώς ίδια. Δεν βρίσκω το λόγο κάποιος να προτιμήσει αυτό το μοντέλο. Τα χαρακτηριστικά είναι ολόιδια. Ίσως μόνο αν δεν θέλει την οθόνη, το φως που βγάζει η οθόνη. Δεν ξέρω. Δεν έχω καταφέρει να βρω τρόπο ώστε να απενεργοποιείται η οθόνη. Αν υπήρχε και αυτό, δεν θα υπήρχε καν η σκέψη ανάμεσα σε ποιο από τα δύο να επιλέξετε. Αλλά εάν θέλετε να έχετε απόλυτο σκοτάδι παρά μόνο τα λαμπάκια εδώ πέρα που έχει η συγκεκριμένη συσκευή, επιλέξτε αυτό χωρίς την οθόνη. Εγώ προτιμώ αυτό με την οθόνη, καθώς μπορώ να δω άμεσα τις ενδείξεις, ακόμα και αν ο υπολογιστής είναι κλειστός, χωρίς να χρειάζεται να ανοίγω το λογισμικό. Επίσης, πάμε να δούμε λίγο το φυλάδιο με τα χαρακτηριστικά. Βλέπετε, αυτή είναι η συσκευή με την οθόνη. Εδώ είναι χωρίς την οθόνη, όμως τα χαρακτηριστικά είναι ακριβώς ίδια. Να πούμε ότι η σειρά με τις LCD οθόνες σπάει σε δύο κομμάτια, θα μπορούσαμε να πούμε. Το U1200 είναι αυτό που έχουμε και το U2200 είναι το μεγαλύτερο μοντέλο. Εντάξει, μας λέει εδώ πέρα κάτι διαφημιστικά. Μας έχει εδώ πέρα το σχεδιάγραμμα. Πάμε εδώ στο σημείο που μας ενδιαφέρει, προκειμένου να βρούμε τα χαρακτηριστικά. Στο μοντέλο που έχουμε είμαστε εδώ. Βλέπετε τα χαρακτηριστικά, τα έχει και η συσκευασία απ' έξω. Όμως βλέπουμε και στο manual το επίσημο τι ακριβώς έχει σαν χαρακτηριστικά. Και τώρα ας σβήσουμε τα υπόλοιπα και πάμε στο λογισμικό. Εδώ είμαστε λοιπόν. Μέσα στο manual μας έχει τη διεύθυνση που βλέπετε πάνω στην κορυφή. Βασικά σταματάει στο com. Τα υπόλοιπα βγαίνουν κατευθείαν. Δεν το έχει μπρος ή πίσω στο manual. Το έχει στη σελίδα 13 του manual. Εκεί που μας λέει πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το λογισμικό. Εδώ ανάλογα με το πρόγραμμα που έχετε μετά, όχι πρόγραμμα, με το αν έχετε Windows ή Linux ή έχετε Mac για παράδειγμα, μπορείτε να κατεβάσετε την αντίστοιχη έκδοση. Επίσης έχει και τα manual. Εγώ να πω ότι είχα την πιο παλιά έκδοση, την 5.0, το αναγνώρισε κατευθείαν. Παρ' όλα αυτά είπα να βάλω την πιο καινούργια έκδοση, η οποία είναι και σχετικά πρόσφατη, 15 Ιανουαρίου του 2021. Επίσης το αναγνώρισε εύκολα. Το μόνο που θα πρέπει να σας πω είναι ότι ζήτησε να βάλουμε αριθμό σειράς για την εγκατάσταση του λογισμικού. Υπάρχει μέσα στο manual, πάλι στην σελίδα 13, κάτω από εκεί που μας λέει την διεύθυνση. Δεν είναι όπως είναι συνήθως στο πίσω μέρος του manual ή σε κάποιο σημείο της συσκευασίας. Το κατεβάζετε από εδώ, ακολουθείτε τις οδηγίες, βάζετε τον σειριακό αριθμό που σας έχει και είστε έτοιμοι. Και πάμε να δούμε τώρα το λογισμικό. Εδώ το βλέπουμε σε πλήρη διάταξη. Να δούμε λίγο και τις αρχικές του λειτουργίες. Κάποιες φορές μπορεί να σας ζητήσει και έναν κωδικό, να αλλάξετε μάλλον κωδικό, τουλάχιστον αυτό μου ζητάει εμένα. Το προσπερνάω, δεν έχω ρυθμίσει κάτι τέτοιο. Προσπερνιέται εύκολα. Και εδώ να δούμε τι σημαίνει το σχεδιάγραμμα. Θα δούμε τις πολύ βασικές ρυθμίσεις. Βλέπετε, πάτε στο desktop, USB και line in. Είναι USB γιατί συνδέεται με USB με τον υπολογιστή. Εδώ στα αριστερά βλέπουμε την τάση που μπαίνει στη συσκευή, που έρχεται από το δίκτυο της ΔΕΗ. Εδώ βλέπουμε την τάση και το φορτίο που βγαίνει από το UPS. Εδώ πέρα βλέπουμε το φορτιστή και το επίπεδο της μπαταρίας. Όταν θα κοπεί το ρεύμα, αυτό εδώ πέρα θα απενεργοποιηθεί και θα έρχεται έτσι. Και βλέπουμε την τάση της μπαταρίας και εδώ πέρα βλέπουμε το φορτίο. Είναι στο 25% αυτή τη στιγμή. Δεν κάνει κάτι ζώρικο ο υπολογιστής, πέφτει στο 23%. Σε γενικές γραμμές το κρατάει σταθερό. Αυτή τη στιγμή ο υπολογιστής έχει απλά το OBS που καταγράφει την οθόνη και το Wind Power όπου βλέπετε αυτή τη στιγμή. Και πάμε να δούμε κάποια ακόμα πραγματάκια. Μας λέει εδώ πέρα κάποιες ρυθμίσεις να μπορούμε να λειτουργήσουμε σαν administrator, συγγνώμη. Δεν μας πολύ ενδιαφέρει εδώ πέρα. Πάμε στα logs, event log. Μας δείχνει τι έχει γίνει. Αν έχει κοπεί το ρεύμα και όλα αυτά. Μπορούμε να ρυθμίσουμε τι θα μας δείχνει ακριβώς. Πάμε στο device, εδώ λοιπόν. Μπορούμε να αλλάξουμε το mode της συσκευής να μην χτυπάει για παράδειγμα. Να μην κάνει τα ενοχλητικά beep αν είμαστε σε ένα χώρο που δεν θέλουμε να ακούγεται.
ή για παράδειγμα αν είμαστε στο σπίτι και είναι αργά το βράδυ και έχουμε κάποιους που κοιμούνται, θέλουμε γενικότερη ησυχία, είναι λίγο ενοχλητικός ο θόρυβος. Μετά εδώ πέρα μπορούμε να επιλέξουμε πώς θα λέγεται το μοντέλο μας. Δεν αναγνωρίζει το όνομα του μοντέλου απευθείας, το λέει Line Int. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι κάτι σημαντικό αυτό. Event Action εδώ πέρα μας λέει τι πρέπει να κάνει όταν συμβεί κάτι, αν θέλει να κάνει καταγραφή, αν θέλουμε να στείλει mail, system log και τα σχετικά. Είναι λίγο πιο προχωρημένες ρυθμίσεις, δεν είναι για τον απλό χρήστη, όχι ότι είναι κάτι δύσκολο. Απλά οι περισσότεροι απλά το συνδέουμε και το αφήνουμε έτσι. Shutdown parameter, τι θα κάνει το UPS σε περίπτωση που κοπεί το ρεύμα, πώς θα κλείσει τον υπολογιστή μας. Μπορούμε να το ρυθμίσουμε πριν να αδειάσει τελείως το UPS, να κλείσει τον υπολογιστή χωρίς να έχουμε κάποιο πρόβλημα στη συσκευή μας. Τεστ μπαταρίας και τα συναφή. Tools, αν θέλουμε να μας στείλει mail ή SMS. Monitor, αν μπορούμε να το παρακολουθούμε από μια άλλη συσκευή, να είναι ανοιχτός υπολογιστής και μέσω μιας άλλης συσκευής να το παρακολουθούμε. Πάμε στη γλώσσα, δυστυχώς δεν έχει ελληνικά, αν και δεν νομίζω ότι είναι κάτι δύσκολο, απλά μπαίνετε στο Line και βλέπετε ακριβώς πώς λειτουργεί, μπορείτε να ρυθμίσετε πώς θα κλείνει, αν θα κλείνει, αν θα χτυπάει η ειδοποίηση με ηχητικό σήμα. Οπότε αυτά είναι τα βασικά που θα χρειαστεί ένας μέσος χρήστης. Κάποιος που θέλει κάτι παραπάνω, εντάξει, μπορεί να ψαχτεί λίγο παραπάνω και επίσης μπορεί να βάλει και κάποιο άλλο λογισμικό προκειμένου να χρησιμοποιήσει το UPS του. Σε γενικές γραμμές, όσο το χρησιμοποιώ, είμαι και στην αρχή ακόμα, μπορώ να πω ότι είμαι αρκετά ευχαριστημένος. Έχω και την θετική εμπειρία από το μικρότερο μοντέλο. Είπαμε γι' αυτό προτίμησα και τη συγκεκριμένη συσκευή. Ο θόρυβος που κάνει είναι σχετικά μικρός μόνο όταν λειτουργεί όμως σε mode μπαταρίας, δηλαδή όταν δεν είναι στο δίκτυο ή όταν κοπεί το ρεύμα. Το έχω δοκιμάσει απλά βγάζοντας το από την πρίζα. Δεν έχω κάποια διακοπή μέχρι στιγμής από τότε που το πήρα. Παρ' όλα αυτά, είναι απόλυτα υποφερτός και νομίζω ότι και λίγο πιο δυνατό να ήταν από άποψη θορύβου δεν θα είναι πρόβλημα για κάποιον όταν μιλάμε για μια διακοπή ρεύματος. Έτσι κι αλλιώς θα τον κλείσει τον υπολογιστή σε λίγο. Όταν έχει κανονικά ρεύμα, είναι απόλυτα αθόρυβο. Οπότε σε γενικές γραμμές μπορώ να πω ότι την τάση την κρατάει σχετικά καλά. Το φορτίο του βλέπετε αντέχει τον υπολογιστή. Δεν κάνω και κάτι ιδιαίτερο, αλλά okay, είναι σε πολύ normal πλαίσια. Ενώ το μικρότερο μοντέλο κάποιες φορές σε πολύ σκληρό gaming ξεπερνούσε τα όρια του και έκλεινε ο υπολογιστής. Πρακτικά δεν έφτανε το ρεύμα και αυτό είναι κακό. Με το συγκεκριμένο δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Εάν υπάρξει κάτι, φυσικά θα το αναφέρουμε στα σχόλια και στην περιγραφή. Οπότε μην ξεχάσετε να τσεκάρετε την περιγραφή προκειμένου να βρείτε link για το προϊόν, για το software πώς μπορείτε να το κατεβάσετε και φυσικά πολλές ακόμα χρήσιμες πληροφορίες τόσο για τη συσκευή όσο και τα link για τις σελίδες μας στο Facebook και το κανάλι μας στο Telegram. Και επίσης μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας προκειμένου να βλέπετε κάθε καινούργιο βίντεο που βγαίνει. Να είστε όλοι καλά!